μιλήσαμε και με την κυρία Ηλές πριν, να δείτε που κατευθείαν βρέθηκε γυναίκα αστυνομικός, να έρθει για τον αστυνομικό έλεγχο. Αμέσως μόλις έγινε η παρέμβαση εδώ από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ακούσατε πριν την παρέμβαση ούτως ή άλλως και τις διαπραγματεύσεις και τις εντολές βέβαια που δεχόμαστε να μην ηχογραφούμε. Και του λέω δεν ηχογραφούμε, κυρία, τα βγάζουμε τηλέφωνο. Live. Τα βγάζουμε live, ναι. Τα βγάζουμε live, βέβαια. Ήθελε να μην μιλήσει τελικά, δυσκολευόταν να μην μιλήσει και όλας μίλησε παρόλα αυτά. Από ό,τι βλέπω εδώ, Κώστα, που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, που έχω προσεγγίσει στο σημείο που βρισκόταν πριν τα παιδάκια, γιατί περί παιδακίων πρόκειται, πιτσιρικάκια μικρά, υπάρχουν αίματα. Άρα είναι χτυπημένα κάποια από αυτά. Είχαμε δει και ασθενοφόρο νωρίτερα, ακούγατε τη Γιάννα Θανασίου που πήρε κάποιον που δυσφορούσε από τα χημικά που είχαν πέσει πραγματικά με τους τόνους. Τώρα βλέπω και αίματα εδώ πέρα που μπορούμε να προσεγγίσουμε πλέον γιατί έχουν φύγει οι αστυνομικοί που τα φιλούσαν. Είδαμε και ένα άλλο. Δεν θα το πω αστείο γιατί είναι τραγικό να συνοδεύεις 15χρονο παιδάκι μέχρι τη γωνία προκειμένου να μπορέσει να κάνει την ανάγκη του. Δηλαδή λες και είναι ο χειρότερος τρομοκράτης που πρέπει συνοδεία αστυνομικού να παρακολουθεί τι γίνεται εκείνη τη στιγμή. Έχουν ξεφύγει άνθρωποι, τα παιδάκια αυτά, αν τα δείτε, δεν έχουν τίποτα μαζί του. Τίποτα απολύτω. Μόνο μασκούλε. Τι νιώτη του έχουν, ματιά μου, αυτό είναι το μόνο, πρόβλημα. Μόνο αυτό και αυτό, από ό,τι φαίνεται, φοβάται. Είναι ποινικό αυτό. Πάρα πολύ όταν εκδηλώνεται. Είναι ποινικό αυτό και άλλωστε γι' αυτό και ο Γρηγορόπουλο εκτελέστηκε. Παραμένουν εδώ οι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ να πούμε. Κυρία Γλέση, θα μεταβεί στη Γαδά πάντω σε λίγο. Είναι εδώ ο κύριο Διαμαντόπουλο, ο κύριο Σταφά, η κυρία Γλέση. Γενικά, ακόμα καθόμαστε εδώ, έχουν μείνει ελάχιστα άτομα. Και εκεί να μείνετε. Και θα παραμείνουμε μέχρι να φύγει και ο τελευταίος. Και μετά θα δούμε σε ποιο σημείο θα πάμε. Μάλλον εγώ θα καταλήξω στη Γαδά, έξω από τη Γαδά ακριβώς. Ειρήνη, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και εγώ προσωπικά και όλοι μας για όλα. Ό,τι κάνετε, όλοι οι ρεπόρτερ του κόκκινου και όλοι οι πολίτες το λένε αυτό. Έχουμε δεκάδες μηνύματα από πάρα πολύ κόσμο και είναι νομίζω το κουράγιο που παίρνουμε όλοι εδώ για τη δουλειά που κάνει το κόκκινο.